Ποιος είναι ηγέτης? Τι είναι ο ηγέτης? Ο ηγέτης είναι αυτός που βοηθάει κάποιους να πάρει κάποιο που έχει πάρει. Δηλαδή η ηγεσία ουσιαστικά είναι η ηγεσία σε οποιοδήποτε τομέα. Είναι ότι εσύ πας κάπου και βοηθάς άλλους ανθρώπους να έρθουν μαζί σου. Καλός ηγέτης και κακός ηγέτης ποιος είναι? Καλός ηγέτης είναι αυτός που καταφέρνει να πάει τον κόσμο εκεί και κακός ηγέτης είναι αυτός που δεν καταφέρνει να πάει τον κόσμο εκεί. Okay. Πώς από εδώ έχετε ασχοληθεί με παραδοσιακό δίκτυο marketing? Okay. Γενικώς στον χώρο μας ακούγεται πάρα πολύ συχνά η λέξη ηγεσία. Αυτή η έννοια. Είναι όλα σαν να γυρίζουν γύρω από αυτή την έννοια, έτσι. Ο ηγέτης, η ηγεσία. Είμαστε ηγέτες, ηγέτες εδώ, ηγέτες εκεί. Και αυτό το κομμάτι τώρα γιατί το έχω βάλει, γιατί ερμηνεύτηκα από μια συζήτηση που είχαμε με ένα πολύ εξαιρετικό δίκτυο τύπου προς την ομάδα μας, ο οποίος όμως έχει έρθει από ένα άλλο πρόγραμμα, είναι φρέσκος, δεν έχει εγκληματιστεί πλήρως. Και μου έλεγε για το πόσο φοβερός ηγέτης είναι. Προφανώς δεν θα αναφέρω πράγματα. Και εγώ που είμαι έτσι, που είμαι αλλιώς και τα λοιπά, και μου έλεγε τα έχει μένα συγκεκριμένα την ηγεσία εδώ πέρα, και που είναι άσχετος και που είναι αλλιώς και τα λοιπά. Και εγώ εκείνη τη στιγμή δάχνω, γιατί ξέρεις, όταν μιλάς με έναν ανθρώπινο και σου λέει παράπονα, δεν κοιτάς να τα απαντήσω, αλλά κοιτάς να καταλάβεις τι γίνεται, ποιο είναι το πρόβλημα, τι συμβαίνει κλπ. Αλλά μετά καθόμουν και το σκεφτόμουν. Αυτό το ξέρετε, εκτός από ότι όταν κάποιος σας ταχώνει να έχετε παθητική στάση, να ακούτε, να μην τον κοντράρετε, ας πούμε, για να μιλήσουμε για τίποτα άλλο μετά, όπως το ξεκουνήσω, κάνει καμιά γραμμή κλπ. Λοιπόν, τώρα ο άνθρωπος που μου μίλαγε, που έκανε αυτή την κριτική στον ηγέτη το δικό μας, ασχολείται με την δικτύωση πάνω από 10 χρόνια. Πολύ έμπειρος δικτυωτής. Ο άνθρωπος για τον οποίο μιλούσε σε εμάς, ασχολείται πολύ λιγότερα χρόνια. Ουσιαστικά η πρώτη έτσι, πετυχημένη του πορεία πρακτικά ήταν εδώ πέρα. Ο άνθρωπος, ο δικός μας, για τον οποίο μίλαγε και ασχολείται μικρό χρονικό διάστημα, έχει στην ομάδα του, κοιτάξτε γιατί έχω γράψει εδώ πέρα τα νούμερα, έχει πάνω από 10 ανθρώπους που κερδίζουν τετραψήφιο μηνύο εισόδημα. Δηλαδή είναι και λίγο ίσα. Έχει πολλές δεκάδες, ίσως και 100, που κερδίζουν συμπληρωματικό εισόδημα είτε από το δίκτυο είτε από τα μαγαζιά. Κάνει διακοπές με να κάνουμε. Χάνετε τα καλύτερα. Τώρα, και για μένα η ηγεσία πρέπει να κρίνεται από το αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος που έκανε την κριτική, τον ρώτησε έτσι από περιέργεση, στην ομάδα σου πόσους έχεις, που ζουν με αποδικτύωση, που κερδίζουν σταθερό εισόδημα, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι. Η απάντηση αυτού του φοβερού ηγέτη, ξέρετε ποια ήταν? Κανένα. Προσέξτε τώρα, δεν είχε κανένα, αλλά θεωρούσε τον εαυτό του μεγάλο ηγέτη. Και προφανώς και στο πρόγραμμα, στην εταιρεία που ήταν, ήταν αποδεικτό αυτό το πράγμα. Να θεωρείσαι ηγετάρα, να θεωρείσαι μεγάλος ηγέτης, αν απλά βγάζεις εσύ χρήματα. Μην με παρεξηγήσετε, το να βγάζεις χρήματα είναι πολύ σημαντικό. Και σίγουρα είσαι κερδοφόρος, μπορείς να είσαι πολύ καλός πολιτής, μπορείς να είσαι πολύ καλύτερος από άλλους στον απλό πακέτα, αλλά η ηγεσία δεν είναι μόνο τι κάνεις εσύ. Η ηγεσία είναι τι κάνουν και όσοι σε ακολουθούν. Για την κρίση, ποιος θέλει την κρίση? Δεν έχουμε ρωτήσει κανονικά, αλλά επειδή είσαι πάτσα πες. Δεν είναι βασικά ερώτηση, είναι μια διευκρίνηση. Αν θες να τοποθετηθείς επί της ομιλίας μου, άστο μετά, στο τέλος. Όταν γίνει διαμάτι, κάνω ομιλία. Λοιπόν, κάτσε πρέπει να το πάμε μόνο λίγο. Όχι ρε τώρα, τώρα μιλάω μετά. Καλύτερος ηγέτης. Προφανώς καλύτερος ηγέτης είναι αυτός που βοηθάει την ομάδα του να έχει αποτέλεσμα. Σωστά. Τώρα θα μου πείτε, και αυτό λένε όλοι σε αυτή την περίπτωση, γιατί έχουν γίνει πολύ τέτοια διάλογα κατά το παρελθόν, δεν έχεις δίκιο, ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος, το προηγούμενο πρόγραμμα ήταν φοβερά δύσκολο σε σχέση με την Ολύμπη. Δηλαδή ο δικός σου έχει δημιουργήσει αυτό το αποτέλεσμα, επειδή ασχολείται 2 χρόνια με την Ολύμπη που είναι πανεύκολο πρόγραμμα. Που έχει 90% payout, που ο κόσμος γράφεται με 25 ευρώ και παραμένει με 25 ευρώ, που άλλος μπορεί να γράψει μαγαζιά και να κερδίσει 130, φυσικά. Που έχει μάτρις, που δημιουργείς φιλόβερ, που έχει που. Σωστά. Γι' αυτό ο δικός σου έχει καταφέρει αυτό το αποτέλεσμα, ενώ ο άλλος ο καλύτερος ηγέτης ήταν σε ένα πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα
Και γι' αυτό δεν είναι αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι. Η πραγματικότητα ποια είναι, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο όμως. Γιατί? Γιατί ο ηγέτης, η λογική του να είσαι ηγέτης, είναι η πρώτη απόφαση που παίρνει ως ηγέτης ποια είναι. Είναι το πού θα σε οδηγήσω. Δηλαδή, τάζουμε το πώς θα σε οδηγήσω. Ο στόχος είναι η οικονομική ανεξαρτησία και το συμπληρωματικό εισόδημα. Ο στόχος είναι η κερδοφορία για όλους μας. Ανεξάρτητα από ποιο πλάνο β', από ποια επιχείρηση δικτύως επιλέγει κάποιος, ο στόχος είναι η οικονομική ανεξαρτησία. Ποιο δρόμο θα σου προτείνω για να φτάσει εκεί. Γιατί αν σου προτείνω έναν δρόμο που δεν γίνεται να φτάσει εκεί, εντύπωση είναι μεγάλος ηγέτης τότε. Θα έχετε παρατηρήσει ότι εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους από διάφορα προγράμματα. Η αλήθεια ποια είναι, ότι πάρα πολλοί ικανοί άνθρωποι, φοβερά ικανοί άνθρωποι, άνθρωποι πολύ πιο ικανοί από μένα, ας πούμε, στο κομμάτι της ηγεσίας, επενδύσανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πάρα πολλά χρόνια σε προγράμματα που ήταν φοβερά δύσκολα. Και όντως είναι φοβερή αξία. Και αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάγαμε είναι σε αυτήν την κατηγορία. Ανθρώπου που ενώ επενδύσαν και χαλουπηθήκαν με μια συγκεκριμένη νοοτροπία, αναγνώρισαν το πόσο πιο εύκολο και το πόσο πιο εφικτό είναι για οποιονδήποτε να δημιουργήσει ισότητα εδώ πέρα και έρχονται εδώ πέρα. Και αυτό είναι και ένα κομμάτι του δεύτερου κύματος, να ξέρετε. Το 50% της δυσκολίας του να γίνει κάποιος από εμάς καλός ηγέτης, γιατί για να κερδίσουν τίποτα πρέπει να γίνουν ηγέτες, το έχω καταλάβει αυτό, έτσι. Δηλαδή για να κερδίσουν ή σοβαρά χρήματα, τι πρέπει να έχουμε. Πρέπει να έχουμε στην ομάδα μας 4-5 ανθρώπους που θα κερδίσουν πολλά χρήματα και δεκάδες ή εκατοντάδες άλλους που θα έχουν συμπληρωματικό εισόδημα. Έτσι εμείς θα γίνουμε πραγματικά οικονομικά ανεξάρτητοι. Έτσι εμείς θα γίνουμε πραγματικά έτσι θα καταφέρουμε να έχουμε πολύ μεγάλα εισοδήματα. Το 50% που να γίνετε εσείς καλοί ηγέτες, ήδη το έχετε κάνει. Επιλέγοντας την Ολύμπη. Και σας αξίζει ένα τερμό χαιρετισμό. Όσοι άνθρωποι είναι χαλουχημένοι σε άλλους προγράμματα, κάποια πράγματα που θεωρούν ότι δεν τα κάνουν κατά λάθος, πρέπει να καταλάβουν ότι δεν τα κάνουν κατά λάθος ή ότι δεν γίνανε τυχαία. Ή ότι αυτά τα δύο χρόνια που μας έχουν αναγκάσει να είμαστε έτσι δεν έγινε τυχαία. Δηλαδή εμείς, ας πούμε, πιθανότατα να είμαστε λίγο πιο χήμα από άλλα προγράμματα. Ή να φαίνεται σε κάποιο περίεργο το ντύσιμο κάποιων ομιλητών που βγαίνουν τσινάκι κτλ. Ή ακόμα και εγώ που φοράω αυτό το παπηλιόν, έρχομαι με χάλια παπούτσια όμως, που δεν ταιριάζουν με το εξαρτολεκτρο πέρα, που είναι πιο σκορ παπούτσια. Αλλά έχω δικαιολογία. Γιατί? Γιατί ξεκίνησα να έρθω την Αθήνα, φορώντας το τσάκι και προτέξ, και ξέρεις να φορώ τα παπούτσια. Και πήρα στο χάλι σαν να βάλω με την Αθήνα, και του λέω, έχεις καλά παπούτσια και κοστούμι. Μου λέει, ναι, τι νούμερο παπούτσια φοράς, φοράμε το ίδιο. Είσαι κούκλος. Του λέω, έχεις καλά παπούτσια για κουστούμι. Ναι, έχω. Σίγουρα είναι ωραία για κουστούμι, ε! Και μου έφερε αυτά. Μου έφερε να διαλέξω βασικά ανάμεσα σε αυτά και σε ένα άλλο ζευγάρι που θα σπορτέψει. Μάσκε. Αλλά δεν θα με καταλήξω. Ακριβώς εκεί η λογική ισχύει και στα σεμινάρια μας. Δηλαδή σε μερικά σεμινάρια υπάρχει ένα φοβερότερο κουσάρισμα. Δηλαδή πάρα πολλοί που θα έρθουν στα σεμινάρια μας θα πείτε εμείς το οργανωμένοι κτλ. Λέξτε γνήσι, στα αληθινή. Αυτό γιατί υπάρχει αυτή η γνησιότητα, ας πούμε, και αυτή η ειλικρίνεια. Γιατί δεν καταβάλλεται από κανένα μια γιγάντια, γιατί δεν υπάρχει άγχος εμάς. Γιατί όλοι οι άνθρωποι που βγαίνουν απάνω, απλά λένε τι κάνανε. Γιατί λένε τι κάνανε, γιατί πάνω κάτω θέλουν και οι άλλοι να κάνουν το ίδιο, γι' αυτό το λόγο, για κανένα λόγο. Αλλιώς θα μιλάγαμε εμείς, και αλλιώς θα ήταν στη μέρα αυτό το σεμινάριο, αν στην έξοδο είχαν μια γραμματεία και έπρεπε να σας βάλω να αγοράσετε σακούνια αξίας 2-3 ή 4.000 ευρώ. Τελείως αλλιώς δεν θα ήταν στη μέρα αυτό το σεμινάριο. Τελείως αλλιώς θα πλασάραμε τον απλάκι σας, θα σας αναγκάζαμε να το είχε υπήρχε αυτή η κουλτούρα του να του μιλάμε στον πληθυντικό τους, όταν να μας πει μεγάλη σκάση, ξέρω εγώ, 200 ευρώ το μήνα, 100 ευρώ το μήνα, έτσι θα καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Όσοι έχουν ασχοληθεί με δικτύωση θα καταλαβαίνουμε αυτά. Ωραία, προσπαθώ να εξηγήσω πρακτικά πώς εγώ βιώνω το πώς τι θεωρώ εγώ ότι ουσιαστικά είναι ηγεσία και ποιες θεωρώ ότι είναι κάποιες διαφορές που έχουμε με άλλα προγράμματα. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε εμείς ουσιαστικά, τι ψάχνουμε εμείς. Και γιατί είμαστε εδώ πέρα. Γιατί κάνουμε αυτό το σεμινάριο. Παρεπτόντως, για να είμαι ειλικρινής, θεωρούσα ότι θα είστε πολύ λιγότεροι σήμερα. Δηλαδή, θεωρούσα ότι το μεσημέρι θα φύγει όλοι. Και έτσι, πραγματικά, σας αξίζει το δίκιο πρώτα. Ψάχνουμε τώρα εμείς και συνοδοιπόρους, λοιπόν. Γι' αυτό τα κάνουμε όλα. Δηλαδή, γι' αυτό δείχνουμε το πλάνο. Γι' αυτό κάνουμε τα συνέδριά μας, γι' αυτό κάνουμε τις εβδομαδιαίες συναντήσεις όπου τις κάνουμε. Γιατί ψάχνουμε για συνοδοιπόρους. Προχωρούμε σε έναν δρόμο και θέλουμε ανθρώπους να περπατήσουν στον δρόμο που περπατήσαμε και εμείς. Θέλουμε ανθρώπους που θα κάνουν
ακριβώς ο καθένας με τη δικιά του προσωπικότητα και με τον δικό του τρόπο και με τη δική του ιδιοσυγκρασία, τα ίδια πράγματα που είχαμε και εμείς.